Θα ανακατέψουμε όλα τα κραγιόν που βρήκα και αγόρασα από το Τζάμπο. Don't try this at home, kids, ξεκάθαρα. Να βάλουμε όλα τα κραγιόν. Θέλω να το φάω, θέλω να τα έχω στα χείλη μου. Αλλά εμείς θα τα λιώσουμε. 550 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην λιώσουν στους 550 τα κραγιόν μας. Θα διαλέξω έναν από εσάς για να κερδίσει μια δωρεάν επιταγή των 20 ευρώ από τα Τζάμπο. Παιδιά, έχουν αρχίσει ήδη να λιώνουν τα κραγιόνια. Σοκ. Να σου πω, θα πεις όμως την αλήθεια αν μας αρέσει ή όχι. Γιατί έτσι θα είμαι για 24 ώρες με αυτό το κραγιόν. Αναρωτιέσαι σίγουρα τι κάνουμε εδώ στο σημερινό βίντεο. Τι κάνω εγώ με κόκκινα γάντια και τι κάνουμε γενικώς με τη ζωή μας. Καλώς ήρθες στο κανάλι μας. Σήμερα στο σημερινό μας βίντεο θα ανακατέψουμε όλα τα κραγιόν που βρήκα και αγόρασα από τα Τζάμπο. Όλα. Και γιατί το κάνεις αυτό, ρε Μαρία, να πες μου λίγο το λόγο. Παιδιά, θέλω πάρα πολύ να δω ποια είναι το ultimate shade το οποίο θα καταλήξουμε. Θεωρώ θα καταλήξουμε σε ένα σκατουλί, ξεκάθαρα θα καταλήξουμε σε σκατουλί. Αλλά έχω μια πάρα πολύ μεγάλο shade range. Έχουμε cherry red, έχουμε deep plum, έχουμε pink nude. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά κραγιόν και πάρα πολλές παιδιές αποχρώσεις, οπότε δεν ξέρω τι θα καταλήξουμε. Θέλω λοιπόν να δω σε ποια απόχρωση θα καταλήξει και να τεστάρουμε λοιπόν μαζί και να μάθουμε ποιο χρώμα είναι το επικρατέστερο σε περιοχή στο κάθε κραγιόν, γιατί αυτό ουσιαστικά θα είναι το τελικό μας χρωματάκι. Να σας πω επίσης ότι το συγκεκριμένο κραγιόν που θα βγει, το ένα μοναδικό κραγιόν, μοναδικό χρώμα με όλα τα κραγιόν ανακατεμένα του Τζάμπο, θα το δοκιμάσουμε και θα το τεστάρουμε ένα ολόκληρο 24ωρο να δούμε πώς κάθεται πάνω στα χυλάκια μας. Το σημερινό απόγευμα λοιπόν θα αφοσιωθεί στην επιστήμη, την beauty επιστήμη των Τζάμπο συγκεκριμένα και έχω έρθει στην κουζίνα για να ξεκινήσουμε το ανακάτεμα. Πάμε πρώτα όμως να δούμε ποια είναι όλα αυτά τα κραγιόν τα οποία είχαν στο συγκεκριμένο κατάστημα των Τζάμπο. Αγόρασα όλα τα lipstick μορφής γιατί είχαν προφανώς και σε υγρή μορφή κραγιονάκια, αλλά δεν θα κάνουμε με υγρή μορφή. Και συνολικά είναι 8 κραγιόν. Θα τα ανοίξουμε τώρα όλα ένα-ένα για να σας τα δείξω όλα πάνω στον μπάγκο μας. Εννοείται αυτή η ιδέα είναι inspired ξεκάθαρα από την Σοφία Νάιγκαρντ. Δεν ξέρω που διαβάζει την κοπέλα. Θέλει πιο δυνατά μέτρα αυτό εδώ πέρα. Don't try this at home, kids, ξεκάθαρα. Είναι λοιπόν εμπνευσμένο από εκείνη που έχει ανακατέψει όλα τα κραγιόν από τα Sephora, όλα τα candles από το Bath & Body Works. Έχει ανακατέψει, τη ζωή ολόκληρη έχει ανακατέψει αυτή η κοπέλα και τα έχει καταφέρει, οπότε ήθελα να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο με κραγιόν από τα Τζάμπο. Πιστεύω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Παρά λίγο να το ξεχάσω. Θα διαλέξω έναν από εσάς για να κερδίσει μια δωρεάν επιταγή των 20 ευρώ από τα Τζάμπο για να πάει και να αγοράσει ό,τι θέλει. Είναι δωρεάν επιταγή για να αγοράσεις ό,τι υπάρχει στα Τζάμπο. Ό,τι θέλεις από τα Τζάμπο θα είναι δικιά σου με ένα μόνο σχόλιο. Εννοείται να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι χορηγούμενο το συγκεκριμένο βίντεο από τα Τζάμπο. Εγώ την έχω διαλέξει αυτή τη δωρεάν επιταγή με δικά μου χρήματα για να σας δώσω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μου έχετε δώσει εδώ και τόσο καιρό. Ο τρόπος λοιπόν για να κερδίσεις αυτήν εδώ πέρα την δωρεάν επιταγή των 20 ευρώ από τα Τζάμπο είναι απλά να αφήσεις ένα σχόλιο από κάτω στα comments και εγώ θα διαλέξω έναν νικητή ή μία νικήτρια τυχαία από τα σχόλια από κάτω. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία! Και σε σημείο αυτό να σου πω να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μας, να πατήσεις και το κουδουνάκι, γιατί για τα πρώτα 15 λεπτά απαντάω σε όλα τα σχόλια που μου γράφετε. Θα ισχύει λοιπόν από εδώ και πέρα και για όλα τα βίντεο το 15 minutes comments, δηλαδή για τα πρώτα 15 λεπτά όποιο σχολιάσει, ό,τι και να σχολιάσει, εγώ θα το απαντήσω από κάτω. Όχι μια απλή καρδούλα, κανονικότατη απάντηση. Οπότε γι' αυτό χτύπα και το κουδουνάκι σου για να ενημερωθείς για το πότε θα ανεβαίνουν καινούργια βίντεο και να τρέξεις πρώτος. Και stay tuned εδώ πέρα στο προφίλ μου γιατί έχονται πολύ δυνατά βίντεο με giveaway επίσης πολύ σύντομα. Ιδού λοιπόν όλα τα κραγιόν που θα ανακατέψουμε σήμερα. Έχουμε 4 αποχρώσεις από την εταιρεία Moda. Mud Lipstick είναι αυτό εδώ πέρα. Έχουμε ένα nude, ένα mauve, ένα πιο σκούρο mauve και ένα κατακόκκινο. Και άλλα 4 από την εταιρεία Victoria. Πάλι σε παρόμοιες αποχρώσεις. Δεν είχε καθόλου άλλα κραγιόν τα Τζάμπο. Αυτό εδώ πέρα είναι όλα τα lipstick τα οποία διαθέτουν τα Τζάμπο σε αποχρώσεις. Και εμείς θα τα ανακατέψουμε για να δούμε την ultimate απόχρωση. Ελπίζω να είστε ενθουσιασμένοι, όσο ενθουσιασμένη είμαι και εγώ. Θα σας εξηγήσω τώρα λοιπόν πώς θα το κάνουμε αυτό. Η πρώτη μου λοιπόν σκέψη είναι να κάνουμε και να δοκιμάσουμε ένα ρόδο το Ben Marie. Τι είναι το Ben Marie? Βάζεις σε μια πιο μεγάλη κατσαρόλα νεράκι να βράσει και από πάνω ένα άλλο κατσαρολικό. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μπρίκι. Let's do this. Το βάλουμε πάνω στο μάτι και σε αυτό εδώ πέρα το κόκκινο μπρίκι που ταιριάζει. Με τα γαντάκια μου τα σημερινά που είπα να είμαι έτσι λίγο πιο glamours, μόνο στα γάντια πουθενά αλλού, όλη την υπόλοιπα ό,τι βλέπετε φορμίτσα. Να βάλουμε όλα τα κραγιόν. Βοηθός μας, το σημερινό μας εγχείρημα είναι... Ο Χαραλάμπης. Ο Χαραλάμπης είναι, ποιος άλλος θα ήταν. Θες να μας πεις τι πιστεύεις χρώμα που θα βγει? Πώς το είπα έτσι?
Ειδικά θα κυριαρχήσει το σκούρο, ένα μπορδοροδοκόκκινο. Τι υφή θα έχει, γιατί τα τέσσερα είναι μάτ και τα άλλα τέσσερα είναι σατινέ. Μάτ. Ένα μπορδοροδοκόκκινο μάτ, λοιπόν, λες εσύ. Ναι. Εσείς όλοι οι υπόλοιποι, για πείτε ρε παιδιά, τι πιστεύετε ότι θα βγει σε χρώμα και υφή. Βοηθέ μου, σε χρειάζομαι για τη σκληρή δουλειά. Βγάζουμε το ένα, το ξεβιδώνουμε. Μπράβο. Και τα πόσο κραγιόν, παιδιά, είναι πανέμορφο αυτό το κόκκινο κραγιόν. Να τα κάνουμε ένα σκουατσάρισμα πρώτα όλα. Ναι, για δείξτε. Πολύ ωραίο κόκκινο. Παιδιά, είναι πανέμορφο κόκκινο, ταιριάζει πάρα πολύ με τα τέτοια μου. Θα το κόψουμε. Α, so simple. Αλλά πρέπει να βγει και όλο το υπόλοιπο από εδώ κάτω. Εδώ θα γίνουμε λίγο χάλια, νομίζω. Δεν θα γίνουμε. Το μπρικάκι θα πάει για πέταμα απλά. Κρίμα. Κρίμα. Χρώμα πρώτο, έτοιμο. Εγώ θα το κάνω, αγάπη μου. Εντάξει, κατάλαβα. Πάμε στο ίδιο ακριβώς κόκκινο, αλλά από την matte σειρά τους. Πάμε να το κάνουμε ένα swatch. Αυτό πορτοκαλίζει. Αυτό είναι πολύ πιο. Ρε, αυτό είναι πολύ πιο κρεμώδες. Αυτό που διαφημίζουν σαν matte είναι πολύ πιο κρεμώδες από ότι το actual κρεμώδες υποτίθεται. Προσπαθήσω να ξανακάνω το ίδιο πράγμα. Α! Βγήκε όλο το δες. Πανεύκολο. Τέλειο. Πάμε σε αυτό εδώ το χρώμα που είναι πάλι κρεμώδες. Ματ βασικά το πουλάνε, είπαμε. Αλλά είναι αυτό το μπορντό, το σκούρο του θανάτου το μπορντό. Είναι πολύ κρίμι. Είναι πολύ κρίμι και τέλεια η σύστασή τους. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το χρώμα. Δεν το φορέσεις, αγάπη μου. Μια δούμε θα βγει και αυτό έτσι τόσο satisfying. Παιδιά, βγαίνει έτσι φιλέτο, βγαίνει φέτα. Και πάμε στο αντίστοιχο ψιλομπορντό χρώμα, στο stick. Λένε πολύ διαφορετικές οι αποχρώσεις. Και πάμε και σε αυτό το επόμενο, λοιπόν. Θα βγει λες έτσι, ρε. Δεν βγαίνει έτσι. Πάμε σε αυτό εδώ το purple, βαθύ purple. Παιδιά, έχει πολύ ωραία υφή αυτά. Αυτά εδώ πέρα τα bullet έχουν τέλεια υφή, δεν το συζητώ. Πάμε λοιπόν να το βγάλουμε φιλετάκι. Πράγμα, πράγμα. Πόσο satisfying! Καλά πάμε. Όλα τα swatches πάνω στο χέρι μου. Ήου, αυτό είναι χάλια χρώμα, παιδιά. Το ροζ περλέ που μου θυμίζει έτσι πολύ. Αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι, τι χρώμα να το πω. 70s, 80s, κάπου εκεί. 2000s, τι λέω ρε παιδιά, 2000s είναι αυτό το χρώμα. Θα βγει, θα τα καταφέρω. Το καταφέραμε και αυτό ολόκληρο. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ κακό. Και πάμε στην τελευταία διάδα, παιδιά μας. Έχουν μείνει δύο τελευταία. Είναι αυτό εδώ πέρα το Cara Nude. Πιο nude πεθαίνεις. Τουρούν. Πολύ ωραία χρώματα, παιδιά, αυτά τα bullet. Είμαι σε φάση που θέλω να πάω να το αγοράσω να τα έχω. Βγαίνει τέλεια. Και το nude σε μορφή stick από την εταιρεία Victoria. Θα σου το κάνω κοντά αυτό το swatch. Πολύ ροζ. Δεν είμαι mood έτσι μετά. Πολύ μου. Θέλω να νιώσω λίγο mood ρε παιδιά. Αφήστε με και εμένα να νιώσω λίγο mood σε κανένα βίντεο. Όλο σαν τη χλαπάτσα θα με ντυμένει. Πάει. Αυτό έφυγε μόνο που τελείωσε. Για όποιον ενδιαφέρεται για τα συγκεκριμένα κραγιόν, γιατί να μην κάνουμε και ένα close-up. Βλέπετε τα κρεμώδη, πόσο κρεμώδη φαίνονται. Θέλω να το φάω, θέλω να τα έχω στα χείλη μου. Πάλι εμείς θα βαλιώσουμε. Σαν παλέτα είμαι. Τώρα λοιπόν, θα βάλουμε το νεράκι μας να βράσει και θα βάλουμε το μπρίκι με τα κραγιονάκια ολόκληρα εδώ, να αρχίσει να ζεσταίνεται, να αρχίσει να τα λιώνει. Το κόνσεπτ έχει ως εξής. Κάθε κραγιόν, οπωσδήποτε, έχει μέσα κάποιο υλικό το οποίο όταν ζεσταίνεται γίνεται υγρό. Αυτό το ξέρουμε 100%. Είναι beeswax, είτε είναι δεν ξέρω τι σκατά βάζουν στα κραγιόν τους. Είναι 1000% σίγουρο. Μπορεί να χρειαστεί να το ανεβάσουμε σε λίγο παραπάνω θερμοκρασία. Αλλά έχω ένα μυστικό tool το οποίο πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε περίπτωση που δυσκολευτούμε να το λιώσουμε έτσι. Και μιλάω εννοείται γι' αυτό εδώ το tool. Είναι παιδιά heat gun. Άμα δεν λιώνει, να το βάλουμε έτσι τσουκ 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 να λιώσουν από πάνω. Καταλάβατε. Αυτό παιδιά φτιάνει θερμοκρασίες μέχρι και 550 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην λιώσουν στους 550 τα κραγιόν μας. Επί την ευκαιρία και μέχρι να λιώσουν τα κραγιονάκια μας και να γίνει σε ένα ομογενειοποιημένο κραγιόν, να δούμε το Mystery Shade κραγιόν. Θα σας δείξω μια πάρα πολύ καλή αγορά που έκανα από τα Τζάμπου. Ξεκάθαρα δεν πήγα για να πάρω μόνο αυτά. Εγώ πήγα για να πάρω μόνο αυτά, αλλά ξεκάθαρα δεν θα έπαιρνα μόνο αυτό. Παιδιά, είναι βάση για κάψουλες καφέ. Δεν μπορώ. Κάνω το unboxing λοιπόν μαζί εδώ τώρα. Έκανε 10 ευρώ. Ανυπομονώ να τη χρησιμοποιούμε. Έχουμε ήδη θήκη για κάψουλες που παίρνει μέσα 60 κάψουλες. Έχουμε. Οπα, τι ήταν αυτό, δεν το έκανες αυτό. Δεν ξέρω. Μας φτάνουν οι 60 κάψουλες σε αυτό το σπίτι. Δεν μας φτάνουνε. Είμαστε δύο άνθρωποι και δεν μας φτάνουνε. Ναι, και όμως. Είναι παράλογο, είναι. Είναι παράλογο, είναι πάρα πολύ. Είναι αυτή εδώ πέρα η θήκη. Είναι inox. Να κάνουμε αλλαγή. Την ανοίγεις και έχει θέση για 50. Παιδιά, είναι 50 κάψουλες εδώ. Τη βάζεις λοιπόν κάτω από τη μηχανή σου, ανοίγεις το σιρταράκι και χρησιμοποιείς την κάψουλα που θέλεις. Είναι iconic. Γι' αυτό έφορεσα τα γάτια τα κόκκινα. Πάω να τη βάλω τώρα. Για κάνε το install. Ναι.
από το τίποτα, ξέρω εγώ. Εγώ είμαι στην τελειχαρά. Αχ, είναι πολύ μικρή η μηχανούλα μας για όλο αυτό το πράγμα. Μην αγχώνεσαι, το καινούργιο σπίτι θα έχουμε καινούργια μηχανή, πιο μεγάλη. Έχεις εδώ πέρα λοιπόν τη μηχανούλα σου, καινίτσα, το σιωτεράκι και είναι γεμάτες με κάψουλες. Θα δοκιμάσω να κάνω. Παιδιά, έχουν αρχίσει ήδη να λιώνουν τα κραγιόνια. Oh my god, κοίτα πως είναι. Το βλέπετε, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Κραγιονίλα, fake κραγιονίλα όμως μυρίζει, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Πάμε να κάνουμε ένα ανακάτεμα. Σοκ! Λες να πρέπει να σταματήσω γιατί θα καούνε, ξέρω εγώ. Έχω λοιπόν εδώ πέρα 4 από αυτά τα οποία βγήκαν σωστά, μαζί με άκυρες αποχρώσεις από κάτω για να βγάλουμε την καινούργια αποχρώση την οποία και θα ονομάσουμε εμείς. Έχει λιώσει πλήρως, παιδιά. Έχει λιώσει εντελώς. Δεν πρέπει να βγει τέτοιο χρώμα. Αλλά το αληθινό χρώμα δεν είναι αυτό που είναι όταν είναι λιωμένο. Είναι όταν στεγνώσει. Οπότε πρέπει να περιμένουμε για να δούμε το αληθινό του χρώμα. Ελπίζω να μην ελερωθούν τα καινούργια μου γαντάκια τα πανέμορφα. Βάζω, Παναγία μου, φοβάμαι. Τρέμει το χέρι μου. Πώς με ξεχειλήσει. Εδώ λοιπόν έχουμε τα 3 κραγιόν μας έτοιμα. Αυτή είναι η απόχρωση που είναι χωρίς να έχει στεγνώσει το κραγιονάκι μας. Και θα τα αφήσουμε λίγες ώρες να κάτσουνε για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό να σου πω εννοείται ότι αν δεν έχεις κάνει subscribe στο κανάλι μας, κάνε ένα subscribe, χτύπα και το κουδουνάκι. Γιατί άμα σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, θα έρθουν και άλλα βίντεο. Με ό,τι προτάσεις μου γράψεις εσείς από κάτω. Αυτά τα swatches πάντως είναι ότι καλύτερο. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα κρέμι. Τα κραγιόν μας είναι έτοιμα. Είναι αυτά εδώ πέρα λοιπόν τα 3 και πάμε να κάνουμε το swatch σε ένα από αυτά. Παιδιά, είναι πανέμορφο το χρώμα. Δεν περίμενα να βγει τέτοιο χρώμα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το κραγιονάκι μας. Ξέρω, πολύ άθλιο εμφανισιακά. Αλλά πιστέψτε με, πρέπει να έχει πολύ ωραία υφή και είναι το χρώμα τέλειο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα ωραιότατο πρώτο swatch δίπλα σε όλα τα προηγούμενα. Σοκ! Κάνεις πλάκα. Παιδιά, έχει πολύ κρεμώδη υφή. Βασικά δεν είναι πολύ κρεμώδης όσο τα κρεμώδη που βάλαμε, όπως καταλαβαίνετε. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι πανέμορφο! Και τώρα το βάλω στο χείλη μου, ξεκάθαρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και το application στα χελάκια μου. Να δούμε πώς θα φαίνεται το χρώμα. Είναι πολύ. Σαν νερό το νιώθεις, δεν το νιώθεις σαν κραγιόν. Το pigment, το χρώμα βγαίνει και πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, όχι, κοιτάξτε. Ένα υπέροχο χρώμα που έχει βγει στα χείλη μου αυτή τη στιγμή. Το βλέπετε, είναι το ultimate berry mauve χρώμα. Και η υφή είναι η ultimate υφή. Είναι το κραγιόν που έψαχνα αιώνια. Αλήθεια σας λέω, πάντα όταν έχω στο μυαλό μου μια berry απόχρωση, ένα berry χρώμα, έχω αυτήν ακριβώς την απόχρωση. Είναι τέλειο, είναι το πανέμορφο. Η υφή λοιπόν είναι πάρα πολύ άνετη, δεν κολλάει. Κοιτάξτε. Δεν κολλάει καθόλου, ενυδατώνει πάρα πολύ ωραία τα χείλη. Παιδιά, είναι τέλειο, δεν το πιστεύω. Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι για να βρω το τέλειο κραγιόν θα έπρεπε να ανακατέψω όλα τα κραγιόν του τζάμπου. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ονομασία για αυτό το χρώμα, όπως καταλαβαίνετε. Και ποιος καλύτερος άνθρωπος να βρει ονομασία παρά ολόκληρο το Instagram μου. Θα σας βάλω λοιπόν τώρα σε ένα story τη συγκεκριμένη απόχρωση και θα σας βάλω να ψηφίσετε ή να γράψετε γενικώς πώς θα ονομάζετε τη συγκεκριμένη απόχρωση. Τι ονομασία του δίνατε, αν είχατε έτσι δυνατότητα. Και στο τέλος λοιπόν θα αποφασίσετε εσείς εν τέλει τι όνομα θα δώσουμε σε αυτήν εδώ πέρα την πανέμορφη απόχρωση, αλλά χωρίς να ξέρετε την από τον τζάμπο. Αυτό είναι το καλύτερο. Λοιπόν, σας έχω μια ερώτηση. Βλέπετε το χρώμα που έχω στα χείλη μου? Είναι αυτό το πρώτο κραγιόν. Τι ονομασία θα δίνετε σε αυτήν εδώ την απόχρωση? Περιμένω. Αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, πήγαινε να ακολουθήσε με εδώ πέρα το προφίλ μου. Μην χάνεις τις ευκαιρίες. Τώρα θα μπορούσες και εσύ να έχεις συμβάλει στην απόφαση της ονομασίας της συγκεκριμένης απόχρωσης. Πάμε να δούμε πώς το φαίνεται του Μπάμπι. Το ultimate berry κραγιόν που δεν έχουμε βρει ακόμα όνομα. Είσαι έτοιμος να δεις το χρώμα? Ναι, θα το δω πρώτα από την κάμερα που έχει δίπλα την οθόνη. Να σου πω, θα πεις όμως την αλήθεια μας αρέσει ή όχι. Γιατί έτσι θα είμαι για 24 ώρες με αυτό το κραγιόν. 24 ώρες θα είμαι με αυτό το κραγιόν. Θα το τεστάρουμε για 24 ώρες. Είσαι έτοιμος? Για πάμε. Μωρό μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Δεν έχω τέτοιο κραγιόν. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Από αυτά που έχεις βάλει στο μπράτσο σου, υπάρχει κάποιο που μου μοιάζει? Τώρα τα έχω σβήσει όλα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έμοιαζε κάποιο πάρα πολύ. Μου ήταν ένα συνδυασμό όλο. Σου είναι καθόλου? 3 κραγιόν έχω. Οπότε, πόσο του βάζεις στα 10? 9,5 στα 10, αγάπη μου. Τόσο δυνατό. Είναι πολύ δυνατό, πανέμορφο. Να σου πω κάτι, άμα σε ρωτήσει τώρα κανείς πού το βρήκες αυτό το κραγιόν, θα πεις. Περιμένω τα παιδιά του Instagram να αποφασίσουν τι όνομα θα βγάλουμε το συγκεκριμένο κραγιονάκι. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς να ετοιμαστούμε και πάμε να ξεκινήσουμε το τεστάρισμα αυτού του κραγιόν. Να δούμε αντοχή, πόσο κρατάει. Οσμή, αν ακόμα θα μυρίζει όπως μυρίζει τώρα, μύρθε.
Μυρίζει κραγιονίλα, ρε παιδί μου. Αν θα κάνει σμούτζε δεξιά και αριστερά την ώρα που θα πάμε και θα φάμε. Αν θα κάνει τρανσφερ στο φαγητό μας και στο πιρούνι μας και στο μπουκάλι μας και στο ποτήρι μας. Και θα το δοκιμάσουμε και θα τεστάρουμε όλα εδώ μαζί. Άρα. Καλά, αυτό το χρώμα είναι τέλειο. Άντε και πίνα, αγάπη, πάμε φαγητό, έλα. Είναι τέλειο το χρώμα. Είναι. Είμαστε στο πάρκινγκ του μαγαζιού. Έχει περάσει μία ώρα που φοράω το κραγιόν. Είναι ακόμα εκεί, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Θα σας κρατήσω ενήμερους αν θα φύγει με το φαγητό. Βασικά γι' αυτό ήρθαμε να φάμε έξω για κανένα λόγο. Δεν θέλαμε να την πεινάγαμε. Λοιπόν, παιδιά, το κραγιόν έκανε κάτι πάρα πολύ περίεργο, το οποίο δεν το έχω ξανασυναντήσει. Ήταν πάρα πολύ κρεμώδες και είχε μείνει έτσι το shiny της όλης υπόθεσης, ρε παιδί μου. Ας πούμε, δείτε πώς έπεφτε πάνω στο ποτήρι και χάναμε το μισό κραγιόν ουσιαστικά πάνω στο ποτήρι. Και μετά φάγαμε και αυτή την υπέροχη ποικιλία κρατικών. Ήταν ό,τι καλύτερο σε ποικιλία έχω φάει. Ήταν. Αλλά, παιδιά, έχει μείνει τώρα, μα δείτε καλά-καλά. Η μάτιφη του κραγιόν έχει μείνει. Δεν το περίμενα. Ομολογουμένως έχω εκπλαγεί απίστευτα. Έχω εκπλαγεί θετικά με την όλη ιστορία. Έχει μείνει λοιπόν σαν ένα tint, ένα μικρό tint αυτού του χρώματος που είχαμε φορέσει σαν κραγιόν. Σε γενικές γραμμές, που πάπησε χιλόξυκα. Θεωρώ ότι πέρασε το τεστ του βραδινού φαγητού. Δεν έχει φύγει τελείως. Έχει μείνει μια έτσι αίσθηση, ρε παιδί μου. Το πιο πολύ λοιπόν έφυγε πάνω στα ποτήρια. Ξεκάθαρα πάνω στα ποτήρια. Αλλά έφυγε μόνο το creaminess. Και έχει μείνει τώρα το πιο πολύ έτσι matte side του συγκεκριμένου κραγιόν. Έχω σοκαριστεί, παιδιά. Δεν σου το κρύβω. Έχω σοκαριστεί με το τι μπορείς να ανακαλύψεις ανακατεύοντας ορισμένα κραγιόν. Ορίστε και ένα κοντινό. Έχει κάνει εννοείται το κλασικό που μισό έχεις, μισό δεν έχεις επειδή έχεις φάει τον άμπακο. Κάπως έτσι λύγει το βραδινό μας. Συνεχίζοντας λοιπόν το τεστάρισμα του Ultimate Crayon, επίσης το Instagram έχει αποφανθεί στο πώς θα ονομάσουμε τη συγκεκριμένη απόχρωση του κραγιόν. Σήμερα λοιπόν πάμε ταξίδι. Γιατί η πιο καλύτερο testing experience από το να φορέσεις το κραγιονάκι αυτό σε δρομή, σε ταξίδι. Οπότε θα φορέσουμε το χρωματάκι μας για να δούμε πόσο θα διαρκέσει. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν φορέσεις μια φορά το κραγιόν πριν το ταξίδι, θέλεις μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου να είναι στη θέση του. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Το challenge για μένα τώρα είναι να φορέσω το κραγιόν. Ενώ ο Μπάμπης οδηγεί. Δεν βοηθάει καθόλου η οδήγηση του Μπάμπη. Ναι, αυτό είναι. Μια χαρά είναι. Έχω και το μάιλ εδώ πέρα στα πόδια μου. Θέλω να δοκιμάσω το κραγιόν μου, φαίνεται. Λοιπόν, οι επιλογές που έδωσα είναι τρεις. Αυτές οι επιλογές τις έδωσα μετά από πάρα πολλές άλλες επιλογές που είχατε δώσει. Αλλά αυτές ήταν οι τρεις αγαπημένες μου από αυτά που γράψατε. Και σε έδωσα επιλογές να ψηφίσεις ανάμεσα σε τρία ονόματα: Velvet Lust, Berry Blossom και Bloody Cherry. Το Instagram λοιπόν αποφάσισε μετά από επιλογές και πάρα πολύ σκέψη και ψηφίστηκε κατά ελάχιστα λίγο παραπάνω ψήφους το Bloody Cherry σε σχέση με το Berry Blossom, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Bloody Cherry it is λοιπόν το χρωματάκι μας και νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ σαν όνομα. Update λοιπόν σχετικά με το κραγιόν. Το situation έχει έτσι αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν τόσο κρεμώδες όντως την πρώτη φορά που το φόρεσα, αλλά ίσως να φτιάξει και το γεγονός ότι ήμασταν στο αμάξι 2,5 ώρες με air conditioner αναμένο. Οπότε μπορεί να ξεδάθηκε η όλη κατάσταση. Σε γενικές γραμμές, για 2,5 ώρες ταξίδι, συμπεριλαμβανομένου και πιώματος και πιώσης νερού, τα έχει πάει λοιπόν πάρα πολύ καλά το Bloody Cherry μας. Νομίζω θα βαρεθώ να το φοράω αυτό. Μόλις λοιπόν επιστρέψαμε από το φαγητό, έτσι έχει καταλήξει το κραγιόν, αλλά η μάνα που μόλις τρώω γλύφω πολύ τα χείλη μου, ρε παιδί μου, για να φάω ό,τι είχε απομείνει από γεύση, από θερμίδα στα χείλη μου. Όπως καταλάβατε λοιπόν, αφού ήταν το τεστ του συγκεκριμένου κραγιονακίου, ρε παιδάκι μου, μπορώ να πω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσω σίγουρα να χρησιμοποιώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η απόχρωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση, απίστευτα. Αυτά. Πείτε μου εσάς πώς σας φάνηκε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να ευχαριστηθήκατε. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να μιξάρουμε και τι άλλο θέλετε να αναμίξουμε γενικώ και από πού για να το κάνουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αυτά λοιπόν από μένα για σας σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσετε να και αυτό που αρέσει σε σένα και μόνο σένα. Μην σας ξαναπούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια!